ήθελα να καλημερίσω και εγώ από την δική μου πλευρά, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι καθηγητές, εκλεκτοί ενεργητές, αξιότιμοι πρόεδρε του Genesis, κύριε Πάτο, και επιστημονική διευθυντή καθηγητή κύριε Καναβάκη, και πρωτίστως αγαπητά μας παιδιά, που σήμερα με συγκίνηση και χαρά σας βλέπουμε να είστε εδώ κοντά μας. Είναι μια μοναδική συγκυρία η σημερινή να εγκαινιάζεται επευκαιρίας της φετινής παγκόσμιας ημέρας για το DNA, το υπερσύγχρονο κέντρο μοριακής γενετικής τσέντεσης, με τη διεξαγωγή του υψηλού επίπεδου συμποσίου με τις νότερες εξελίξεις. Στη διάγνωση γονοδιακών προβληματικών διαταραχών και μαθήσεων και προφανώς τη συμβολή στην κλινική γενετική της πρόληψης, στη διάγνωση και θεραπεία των γενετικών νοσημάτων. Η επιστημονική σας ομάδα αποτελεί καμάρι, πραγματικά, για την επιστημονική μας κοινότητα, για την ελληνική κοινότητα, αλλά και υπόδειγμα για την ειδικότητα ανά τον κόσμο. Και έχετε καταφέρει να προσφέρετε στη χώρα μας σταθερά τα τελευταία χρόνια την διεθνή διάκριση και προβολή, οι επιστημονικές επιτυχίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν παράξει με τον πιο ευτυχή για τον ανθρώπινο νου και συναισθήματα τρόπο. Τα χιλιάδες παιδιά που με την υποστήριξη των μεθόδων σας έχουν γεννηθεί σε όλες τις γωνιές της γης, που υγιέστατα σήμερα μαρτυρούν με την παρουσία τους το πόσο πολλά μπορεί σήμερα στη διεθνή ιατρική ο ένας γιατρός, κύριε την Πρίτανη, να προσφέρει. Είναι αληθινά ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι βρίσκονται λοιπόν σήμερα που υπάρχει ο εορτασμός της ετεχή της Παγκόσμιας ημέρας DNA στις 25 σε λίγες μέρες προφανώς, αλλά είναι ευκαιρία και αυτού, ανάμεσά μας έφηβοι πια υγιέστατοι, αυτά τα αγαπητά παιδιά που γεννήθηκαν με τη μέθοδο βιοψίας βλαστοκίστεων αλλά και προεφητευτικής γενετικής διάγνωσης πρωτοποριακά στην Ελλάδα την προηγούμενη 15ετία. Ανάμεσά τους, δεν ξέρω αλλά έτσι έχω πληροφορηθεί, το πρώτο υγιές παιδί που γεννήθηκε το 2007 σε οικογένεια φορέα του συνδρόμου Λέμπερ, με δύο τυφλά παιδιά και αποτέλεσε είδηση πρωτοπορίας που απέδειξε την επιστημονική διεθνή κοινότητα της χώρας μας στα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα και στη διεθνή ιατρική κοινότητα. Καθώς και το πρώτο εναλλακτικό αδερφάκι, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, για την περίπτωση του παιδιού που γεννήθηκε το 2005, το πρώτο παιδί στον κόσμο που γεννήθηκε μετά από βιοψία βλαστοκίστεων, απαλλαγμένο από την χρόνια κυματώδη νόσο, ώστε ως ίσως συμβατό με το ήδη γεννημένο και πάσχον αδερφάκι του, κατάφερε να το σώσει και θεραπεύτηκε το αδερφάκι του μετά από μεταμόσχευση πλαστικών κυτάρα. Η επιστήμη είναι αυτό που λέμε, όταν είναι σε σωστά χέρια δεν έχει όρια. Και τόσα άλλα μικρά θαύματα που έχουν προσφέρει την ευτυχία σε αμέτρητα υπογόνιμα ζευγάρια στη γη, τα οποία ταξιδεύουν στη χώρα μας αναζητώντας το μοναδικό γιατρό και τους μοναδικούς γιατρούς στην Ελλάδα μας, κουβαλώντας μέχρι εδώ τα όνειρά τους για την απόκτηση παιδιού και φεύγουν έχοντας εκπληρώσει σχεδόν πάντα με δάκρυα χαράς και ευτυχίας αυτό το οποίο προθούσα. Δεν θα με παραξένευε πραγματικά καθόλου αν
μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα, έβλεπα εδώ μαζεμένα τα διεθνή ιατρικά και δημοσιογραφικά δίκτυα για να μεταδώσουν την πρώτη γραμμή των εξελίξεων της γενετικής και προεπιτευτικής στο επίπεδο ελέγχου ευκαιρίας της φετινής Παγκόσμιας ημέρας του DNA. Αρκεί να σας θυμίσω ότι το 2013 το BBC μετέδιδε ότι οι ερευνητές προέβλεπαν τότε ότι εντός μίας πενταετίας, η νέα, ακόμα το 2013, μέθοδος προεπιτευτικού γενετικού ελέγχου, η τεχνολογία αλληλούχησης, ανάγνωσης δηλαδή του γονιοδεώματος, θα αποτελούσε μετά από 5 χρόνια, σήμερα δηλαδή, την καθιερωμένη διαδικασία στις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γεννώσεων. Και όντως, η μέθοδος ήδη εφαρμόζεται στην Ελλάδα με επιτυχία και έχει ήδη συμβάλει σε πλήθος υγιών γεννήσεων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και πρόκειται ακόμα περαιτέρω να εξελιχθεί προφανώς και με το γένεσης γένωμα το υπερσύγχρονο κέντρο μοριακής γενετικής, στο οποίο στελεχώνουν καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό και το οποίο πραγματοποιεί γενετικές εξετάσεις αλλά και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κλινικής γενετικής συμβουλευτικής. Από ό,τι γνωρίζουμε και το ξέρουμε καλά αγαπητοί κύριε Γεννηματά, το κέντρο είναι εξοπλισμένο. Όπως μαθαίνω για τις περισσότερες γενετικές αναλύσεις μοριακής, γενετικής και κυταρογενετικής με σύγχρονα όργανα των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού με αυτόματους αναλυτές συστήματα μοριακής και κυταρογενετικής ανάλυσης αλληλούχης νέας γενιάς προεπιτευτικού γενετικού ελέγχου αλλά και μοριακού καριοτύπου. 25 Απριλίου λοιπόν που έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα, κυρία Πρόεδρε, της ημέρας του DNA με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ιδιότητες και τις εφαρμογές του DNA, στέλνει φέτος ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο, στη χώρα μας, παντού. Ένα μήνυμα χαράς με τη γέννηση δεκάδων χιλιάδων υγιών παιδιών με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και το κορυφαίο επίπεδο των επιστημόνων μας, αλλά και των επιστημόνων των ερευνητικών υποδομών. Προφανώς, επιτρέψτε μου και εμένα, κύριε καθηγητά, να είμαι περήφανος ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και ως πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών, στο οποίο είναι γνωστό ότι και ο κύριος Πάντος εκεί είναι αντιπρόεδρος, που βρίσκομαι μια μέρα τόσο σημαντική που θυμίζει ότι πριν από 65 χρόνια δημοσιεύτηκε τέτοια μέρα η σημαντικότερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα, η πρωτοποριακή ερευνητική εργασία των βιολόγων James Goodson και Francis Crick, που περιέγραψε για πρώτη φορά τη δομή του διπλού έλεγχα του μορίου του DNA. Κύριε Αθηπρίτα, κύριε καθηγητά. Η κατανόηση της δομής του DNA αλλά και της αποδικοποίησης του άνοιξε τον δρόμο για τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία πολλών γενετικών παθήσεων μέσω της προγενετικής, μετεγενετικής διάγνωσης, της πρόληψης, της γενετικής συμβουλευτικής, της θεραπείας των γενετικών παθήσεων που προσφέρουν έκτοτε θεαματική βελτίωση της υγείας των ασθενών, των νέων ζώων και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, του σύγχρονου ανθρώπου. Ευχαριστώ λοιπόν και για το κάλεσμα, αλλά κυρίως για το έργο σας. Εκ μέρους του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, αλλά και εκ μέρους όλων των νέων υγιών παιδιών που φέρνετε στον κόσμο και στους γονείς τους. Ευχαριστώ επίσης που ανάμεσα στους εκλεκτούς επιστήμονες εδώ που υπάρχουν, δίνουν κάθε μέρα την προσφορά τους και κάνουν την Ελλάδα σπουδαία. Της δημιουργούν ένα απίστευτο μπρανέι, το οποίο μπορεί άμεσα να αποτελέσει και περαιτέρω
μοχλό ανάπτυξης για το αύριο της χώρας. Καλή επιτυχία λοιπόν, καλοτάξιδο αυτό το πρωτοποριακό κέντρο και τη συνέχιση του έργου, το οποίο πιστεύουμε, φιλοδοξούμε και εγώ και κάποιοι άλλοι αυτοδιοικητικοί, βλέπω εδώ και τον κύριο Δαμάσιο, καλή επιτυχία κύριε Δαμάσιο, αλλά και όσοι πέρα της επιστημονικής κοινότητας, κύριε Γαφάκο και όλοι οι υπόλοιποι εδώ συντετιμόνες, μπορούν να δημιουργήσουν με πίστη το αύριο για μια άλλη Ελλάδα που μέσα από την επιστήμη, μέσα από τις δυνατότητες που μπορούμε να δώσουμε από αυτή, να δημιουργήσουμε και το αύριο των δικών μας παιδιών, το οποίο είναι όλων μας τα δικά μας παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ότι η επιστήμη δεν έχει όρια και όταν βρίσκεται η γνώση αυτή σε σωστά χέρια, τότε όχι μόνο παράγεται ένα σημαντικό έργο που αφορά παιδιά, οικογένειες, αλλά και την ίδια μας τη χώρα. Είμαστε περήφανοι σαν ιατρική κοινότητα που εδώ στην Ελλάδα μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση, την ελπίδα, το όραμα και προφανώς αυτό θα αποτελέσει και τον μεγάλο άξονα του αύριο μέσα από την επιστήμη, την ιατρική, αλλά και τους εκλεκτούς επιστήμονες που έχουμε.